Λοιπόν, άλλη μία εβδομάδα εδώ, γιατί πλέον αυτή η συνήθεια έχει γίνει αγαπημένος θεσμός και δεν είναι απλά συνήθεια, είναι νομίζω δική μας υποχρέωση να σας παρουσιάζουμε, επειδή εντάξει, όπως και να το κάνουμε, μία εκπομπή νομίζω φτιαγμένη πιο πολύ για εσάς τις φίλες μου, να σας παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα τις τάσεις της μόδας και της καλοκαιρινής, αλλά αργότερα θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να δείτε και να πάρετε ιδέες και ιδέες που δεν θα πάρετε από καμία άλλη εταιρεία, μέσα από την εταιρεία γυναικείων ενδυμάτων Illusions D, μια εταιρεία πραγματικά πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα, διότι έχει ξεκινήσει εδώ και δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα η εταιρεία, διότι η έδρα της είναι στην Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως σας είχαμε ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές, σε ένα πραγματικά κατάστημα κόσμημα στο κέντρο του Χαλανδρίου, Χαϊμαντέ 27 Α. Το λέω για τις φίλες που μας ρωτάτε κάθε φορά, υπάρχουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας βέβαια, αλλά να σας δίνω και τις πληροφορίες, γιατί όλο ένα και περισσότερο που μας βλέπετε μέσα από αυτή την ενότητα, υπάρχει και ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι καλοκαίρι. Έχουμε όλες δικαίωμα να ντυνόμαστε ποιοτικά, αλλά παράλληλα στυλάτα και μοδάτα. Και το πιο σημαντικό, είναι μια εταιρεία που έχει προσαρμόσει όλα τα μεγέθη στις δικές σας διαταγές για να μπορείτε να βρίσκετε τα πάντα. Φυσικά δεν είμαι μόνη μου, διότι δεν θα ήθελα να είμαι μόνη μου. Προτιμώ να είμαι με την ξεχωριστή και την εξαιρετική εμπορική διευθύντρια της εταιρείας, την κυρία Αλεξία Μπούστρα, η οποία είναι εδώ και αυτή την εβδομάδα, γιατί είναι η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για τα εξαιρετικά αυτά ρούχα. Το υπεύθυνο των εισαγωγικών. Καλησπέρα! Καλησπέρα, Νατάσα. Πώς μου είσαι? Είμαι καλά. Όμορφη, μαυρισμένη και λαμπερή. Να είμαστε πάλι μαζί. Εγώ να δεις. Να μιλήσουμε για ωραία πράγματα. Γυναικεία. Γυναικεία, πραγματικά. Ακριβώς. Έχουμε φέρει πανέμορφα ρούχα. Τα βλέπω και σήμερα. Θα τα δείξουμε στις τηλεθεάτριες. Σήμερα όμως, από ό,τι βλέπω, ξεκινάω με αυτό. Να σου πω ότι βλέπω ότι μου έχεις φέρει διαφορετικά κομμάτια. Ναι, σήμερα δεν έχουμε μία συγκεκριμένη ενότητα, γιατί μας το ζήτησε και ο κόσμος. Και βέβαια είναι και. Θέλουμε να δείξουμε και η εταιρεία σε πόσο μεγάλο εύρος μπορεί να κινηθεί. Το λέμε κάθε φορά. Βέβαια. Χαίρομαι που βέβαια. Σήμερα φέρατε βέβαια. Ένα κομμάτι, μπορούμε να πούμε, για κάθε περίσταση. Βέβαια. Και παράλληλα, κομμάτια για όλες τις περιστάσεις. Αυτά μόνο η εταιρεία Illusions D τα καταφέρνει. Εγώ, Νατάσα μου, έτσι λίγο να θυμίσουμε στον κόσμο, προσπαθώ να επιλέξω ρούχα τα οποία είναι για την Ελλάδα. Πολύ καλά ξέρουμε ότι το περιβάλλον δεν είναι και το καλύτερο αυτές τις εποχές. Έχουμε την κρίση όπου κάνει τις κυρίες. Βέβαια, κάνει τις κυρίες γενικώς να σκέφτονται. Θέλουν λοιπόν να αγοράζουν ρούχα και εμείς το προτείνουμε αυτό. Τα οποία να μπορούν να τα φορούν όλη την ημέρα. Ακριβώς. Να μην χρειάζεται δηλαδή ένα ρούχο να το πάρουμε για να το φορέσουμε μόνο σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση. Ακριβώς. Και γι' αυτό κιόλας έχω φέρει ρούχα σήμερα. Η εταιρεία έχει φέρει ρούχα, τα οποία μετά θα τα αναλύσουμε στις κυρίες μας για να φυσικά. Δείξουμε ότι είναι. Και βέβαια μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες με τα μεγέθη, αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μπορούμε όμως ένα παντελόνι να το συνδυάσουμε με πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εμείς στο χώρο μας θα τα προτείνουμε. Και γιατί όπως πολύ καλά έχεις πει πάρα πολλές φορές, το έχω πει πάρα και το έχω υπογραμμίσει, εμείς λειτουργούμε στο να διαμορφώσουμε την άποψη στις κυρίες μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή να τους εξηγήσουμε πώς μπορούν να φορέσουν το ρούχο, πώς μπορούν να το συνδυάσουν από το κόσμημα, το παπούτσι, πώς θα χτενίσουν το μαλλί συγκεκριμένα. Υπέροχο. Για να μπορέσουν να έχουν την καλύτερη εικόνα. Λειτουργείτε λοιπόν συμβουλευτικά. Έτσι ακριβώς. Συμβουλευτικά. Μου έτσι άρεσε ακριβώς. αυτό που είπες. Διαμορφώνεται άποψη. Βέβαια. Με λίγα λόγια, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά μου αρέσει που εστιάζουμε σε αυτό. Με λίγα λόγια, αν έρθει μια κυρία η οποία κάποια χρόνια, για αρκετά χρόνια, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, έχει κολλήσει, να το πω κάπως έτσι, σε ένα συγκεκριμένο στυλ που εσείς, λόγω της τεράστιας εμπειρίας που έχετε, όλο το προσωπικό, θα τις υποδείξετε και θα την καθοδηγήσετε, τι άλλο μπορεί να της πηγαίνει βέβαια, πολύ καλύτερα. Γιατί έκανες μια πολύ σωστή τοποθέτηση. Είναι κάποιες γυναίκες που επειδή δεν έχουν ασχοληθεί ίσως ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο τομέα, έτσι, το πούμε κάπως ακριβώς, έχουν ένα στυλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αγάπη, γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το αντικείμενο, τις στάσεις, όπως έχουμε πει, γιατί κάθε εποχή έχει τις δικές της βέβαια, στάσεις βέβαια, και βέβαια.
προσπαθούμε τέλος πάντων να έχουμε αυτή την εικόνα και έτσι μπορούν πραγματικά οι κυρίες να έρθουν στο χώρο και να πάρουν πολλές συμβουλές, πραγματικά πολλές συμβουλές, προκειμένου να αλλάξουν το στυλ τους. Τη φιλοσοφία τους. Έτσι ακριβώς. Και σίγουρα πραγματικά να πάρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στην εμφάνισή τους. Ακριβώς. Αυτό είναι σίγουρο. Όπως και άλλες φορές έχουμε τονίσει, έχουμε και την πολύ μεγάλη παροχή που μπορούμε να προσαρμόσουμε τα ρούχα πάνω στην κάθε γυναίκα. Αυτό είναι καινοτομία που κάνετε σαν εταιρεία στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν πας σε ένα χώρο και μπορέσεις να σου υποδείξουν τα ρούχα, να σου πείσουν ότι σε πηγαίνουν. Γιατί αυτό βέβαια όταν κάθε κυρία ντυθεί, θα το δει απέναντι. Θα το δει μόνη τη. Αυτό, αυτό είναι το σίγουρο. Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε και να το προσαρμόσουμε και πάνω στο σώμα, τι άλλο μπορούμε να ζητήσουμε. Είστε μια εταιρεία που πραγματικά δεν το λέω επειδή σας φιλοξενώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και εσένα προσωπικά, γιατί ξέρω ότι εσύ επιλέγεις τα κομμάτια ως εμπορική διευθύντρια στο δικό σου τον τομέα, που είναι, μπορώ να σου πω, από τους πιο σημαντικούς τομείς μέσα στην εταιρεία, γιατί φέρνεις τα ρούχα από το εξωτερικό με βάση τις ανάγκες της Ελλάδας. Με βάση αυτά που αφουγκράζεστε εσείς από τα τόσα χρόνια πελατών που έχετε και να πούμε ότι εσείς δίνετε με μεγάλη επιτυχία και πάρα πολλές γυναίκες της showbiz, οι οποίες είναι σε πόστα που αναγκαστικά πρέπει να είναι πάντα προσεγμένες, πάντα πρέπει το ρούχο να το φοράνε και όχι να τις φοράει και να υιοθετήσουν και ένα άλλο στυλ που ίσως είχαν συνηθίσει. Έτσι ακριβώς. Πρότυπα, μπορούμε, δηλαδή δημιουργείται και πρότυπα, να το πω κάπως έτσι, για τις γυναίκες που μας βλέπουν. Εμείς, αλλά υγιή πρότυπα. Πολλές φορές έχουμε πει, έχουμε μια τεράστια γκάμα ρούχων στο Χαλάνδρι. Και ας μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε ένας χώρος που λειτουργεί και η χονδρική. Ακριβώς. Δηλαδή λειτουργούμε και τη χονδρική. Σε άλλη εκπομπή θα αναπτύξουμε και με την Αφροδίτη που σήμερα βεβαίως απουσιάζει. Απουσιάζει, αλλά τη στέλνουμε τα φιλιά μας. Γενικώς θα αναπτύξουμε και το κομμάτι αυτό της χονδρικής. Να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι σημαίνει και αυτό. Και σε ποια άλλα μέρη μπορούν να βρουν τα ρούχα μας, γιατί όπως είπαμε τα ρούχα είναι εισαγωγής. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό, υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα. Βέβαια. Και αυτό είναι ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να καλύψουμε και τις γεωγραφικές ανάγκες της χώρας μας, οπότε μακάρι, να βρουν μακάρι, τα ρούχα μακάρι, μας μακάρι. Όλες οι κυρίες, όχι μόνο οι κυρίες οι οποίες είναι εντός Αττικής και τα λοιπά. Βεβαίως. Είμαστε ήδη σε πολλά σημεία, αλλά αυτό θα μας το αναπτύξει πολύ καλύτερα και η Αφροδίτη που θα μας μιλήσει για αυτό το τομέα. Εκπομπή, βεβαίως, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Άλλος ο ρόλος. Βεβαίως, αλλά σου ξαναλέω πάρα πολύ σημαντικός, γιατί εσύ ουσιαστικά είσαι γυναίκα που προτείνει τις τάσεις μόδας του εξωτερικού, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τις δικές μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που φορά σήμερα Αλεξία. Νομίζω ότι είναι η τελευταία λέξη της μόδας και ένα ρούχο το οποίο ανοίγει το μάτι. Καταρχήν είναι εξαιρετικό το χρώμα. Έβαλα ένα χρώμα του καλοκαιριού. Αέρινο. Το αγαπώ αυτό το χρώμα. Πιστεύω ότι πολλές γυναίκες το αγαπάνε. Δείχνει πολύ ωραίο ύφος, και στις γυναίκες που έχουν. Κορίτσια, είναι εξαιρετικό. Ναι, είναι ένα αέρινο. Καταπληκτικό. Να, τέλεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά πολύ ωραίο. Πάνω τα στράς και πού να δείτε την πλάτη, την οποία επειδή την κούμπουσα εγώ. Είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική και νομίζω ότι πάει σε κάθε γυναίκα. Να, μια ωραία πρόταση. Θα οργανώσουμε μια εκπομπή να φέρουμε τα μοντέλα της εταιρείας μας για να φοράνε και τα φορέματα, να τα δουν. Μοντέλο είσαι μόνη σου όμως, γιατί... Πάντα με τα καλά σου λόγια. Όχι, το εννοώ, γιατί να σου πω κάτι, θα το πω και μιλώ ειλικρινά. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ένα ρούχο προσαρμοσμένο σε ένα σώμα το οποίο έχει τις διαστάσεις του μοντέλου. Είναι όμως ακόμα πιο ωραίο να βλέπεις ένα ρούχο σε ένα πολύ ωραίο σώμα όπως είναι το δικό σου, το οποίο μπορεί και μια γυναίκα να ταυτιστεί πιο εύκολα. Έτσι, για μένα έτσι. Είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικό είναι πολύ αυτό. Αυτό που λες, πραγματικά λες. Μα έτσι είναι. Γιατί μιλάς και σαν. Προσωπικά. Ακριβώς. Εγώ θέλω αυτό που βλέπω και που βλέπουν τώρα οι φίλες μου να ξέρουν ότι όταν θα το αγοράσουν, φυσικά έχεις ένα πολύ ωραίο σώμα, το ξαναλέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το βλέπουμε και σε ένα ωραίο σώμα το ρούχο, αλλά να ξέρουν οι κυρίες ότι το ρούχο αυτό που θα αγοράσουν, όταν θα το προσαρμόσουν στο δικό τους το κορμί, θα είναι και σε εκείνες πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια.
αυτό μπορούμε να το κάνουμε πολύ καλά. Αυτό κάνετε και εσείς. Και μπορούμε, είπαμε, κάνουμε πάρα πολύ καλά το να δώσουμε τα σωστά, να κάνουμε τις σωστές προτάσεις στην κάθε γυναίκα. Έτσι. Είναι σημαντικό. Όλοι οι παράγοντες της εταιρείας έχουν και δικό τους πελατολόγιο, το οποίο αυτό αυξάνεται. Ναι. Γιατί και βλέπουμε ότι οι κυρίες οι οποίες έχουν έρθει μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές πια μας εμπιστεύονται. Πολλές φορές δεν θέλουν και να δοκιμάσουν. Δηλαδή όταν τους προτείνουμε, γιατί εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ναι, τους προτείνουμε ένα ρούχο και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα ταιριάζει επάνω, ναι, τους και ναι, το νούμερο. Και πραγματικά το παίρνουν, το παίρνουν. Γιατί ή μας παίρνουν και τηλέφωνο, ναι, και ναι, μας λένε, ναι, ότι... Δηλαδή, κυρίες οι οποίες είναι σε πόστα που δεν έχουν χρόνο, που δουλεύουν, ξέρεις τώρα, σε, ναι, ναι, μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές κτλ. Και έχουν αυτά, ένα στυλ συγκεκριμένο. Ναι, μας παίρνουν τηλέφωνο και. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη που έχετε χτίσει. Να τους στείλουμε το ρούχο. Έτσι. Που είναι πολύ. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Η εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην εταιρεία και στις κυρίες που σας εμπιστεύονται χρόνια. Γιατί ξέρουν. Οι κυρίες που σας εμπιστεύονται ξέρουν. Λοιπόν, πάμε να μας δείξει σήμερα, γιατί εγώ έχω εντυπωσιαστεί και έχω ενθουσιαστεί και εγώ αυτό θέλω να το φορέσω τώρα όσο προλαβαίνω ακόμα. Όσοι με καταλάβατε, με καταλάβατε. Διαφορετικά ρούχα. Δεν θα μπορώ σε λίγο καιρό. Οπότε. Καταλαβαίνεις τον πόνο μου λοιπόν. Αλλά να σου πω, εγώ χαίρομαι γιατί σας έχω βρει, γιατί ξέρω ότι και να φουσκώσω από όλες τις απόψεις, έχω την εταιρεία σας, η οποία θα με ντύνει. Πρόσεξε τώρα, πόσο καλό κάνετε στις γυναίκες. Τις ξεαγχώνετε και τις κάνετε να αισθάνονται πανέμορφες ακόμα και όταν δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Λοιπόν, μετά όμως θα σας πω εγώ. Με ρουχαλάκια τέλεια και για τα πάντα. Γι' αυτό σας αγαπώ. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Ας πούμε αυτό το φόρεμα. Έλα, είναι καταπληκτικό. Που έδειξες, πραγματικά. Δείτε θα το. Μπορούσε και μια γυναίκα η οποία. Βρίσκεται θα... στην κατάσταση που είμαι και εγώ σιγά-σιγά. Και να το φορέσει και τα λοιπά, γιατί βλέπουμε εδώ ότι έχει. Ουσιαστικά τονίζει το στήθος και μετά έχει τη γραμμή αμπύρο που σταματάει κάτω από, ναι, το στήθος και. Το βλέπουμε τώρα και στις εικόνες που βλέπουμε και εγώ εντωμεταξύ παράλληλα σηκώνομαι να το πάρω και να σας το δείξω εντός ολίγου, διότι πραγματικά νομίζω ότι αξίζει, τώρα νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε, αξίζει να το δείτε και εδώ. Εγώ εκεί που θέλω πραγματικά είναι να... καταπληκτικό. Να ξανα... Το έχω πει πολλές φορές, τα ρούχα μας είναι πολυμορφικά εδώ, και ναι, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα ρούχα μπορούν να φορεθούν από το πρωί ως το βράδυ. Αυτό. Και λοιπόν, το λέω και το ξαναλέω. Έλα, και δηλαδή, το λες και έτσι αυτό είναι. Αυτό το φόρεμα μπορεί με ένα σανδάλι να ξεκινήσουμε από το πρωί. Το απόγευμα μπορούμε να βάλουμε μια εσπατρίγια ή ένα χαμηλό παπούτσι πραγματικά και να βρεθούμε σε ένα απογευματινό ραντεβού. Κοκτέιλ βεβαίως. Και το βράδυ να έχουμε μια βραδινή έξοδο. Δεν αποτυπώνεται καλά από το κρατά. Ένα βραδινό παπούτσι. Ψιλοτάκουνο και να είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε σε κάθε εκπομπή. Α, ακριβώς. Γιατί τα ρούχα μπορούν να φορεθούν από το πρωί έως το βράδυ. Πολύ πολύ σημαντικό. Είναι καταπληκτικό, το είδαμε καλύτερα και στην εικόνα, γιατί κάποια ρούχα δεν μπορούν να αποτυπωθούν έτσι που καθόμαστε καλά. Όμως νομίζω ότι το συγκεκριμένο φόρεμα, λόγω ότι είναι αέρινο και λόγω ότι είναι και, έχει και το μαύρο μέσα του, που είναι και λίγο πιο κυριλέ το μαύρο, βέβαια, πάντα το χρησιμοποιούμε. Βέβαια. Μπορεί βέβαια να φορεθεί όλες τις ώρες, βέβαια, να είναι μια πολύ safe επιλογή, αλλά έχει μέσα και αυτό το φλωράλ που ανοίγει το μάτι, μπαίνει το χρώμα και το κάνει καλοκαιρινό. Έτσι ακριβώς. Τώρα, επίσης... Καλά, εδώ θέλω, έχω πάθει πλάκα. Ναι, αυτό είναι ένα καφτάνι κοντό. Το οποίο, το οποίο είναι. Δείτε πόσο ιδιαίτερο είναι. Αλλά θέλω το να παντελό. Το ξεκινήσω. Τι θες, λίγο το παντελόνι. Διαφορετικά. Ό,τι θες γιατί εσύ. Έχω φέρει ένα παντελόνι το οποίο είναι σε μεγάλο μέγεθος, όπως βλέπετε, και είναι για τολμηρές κυρίες. Μπράβο! Δηλαδή θέλω ορίστε να πω ότι με ένα κατάλληλο συνδυασμό το ρούχο μπορούν να το βάλει και μια κυρία η οποία μπορεί να έχει λίγα παραπανήσια κιλά. Δεν πειράζει, και μπορεί. Και το φοράει μια χαρά το. Κοιτάξτε ρούχο εδώ αυτό. Καταρχήν το ύφασμα το συγκεκριμένο. Είναι βαμβακερό ύφασμα. Ακριβώς. Με ελαστάν.
Το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δροσερό, πάρα πολύ εύκολο και βέβαια δίνει και την ελαστικότητα αυτή που κάνει την κυρία να νιώσει πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν νομίζω που πρέπει να εστιάσουμε και να καταλάβουν και οι φίλες μας, γιατί εμείς εδώ μιλάμε και συμβουλευτικά. Εσύ δηλαδή και εγώ από αυτά που καταλαβαίνω τώρα, εγώ σαν καταναλώτρια θα σου μιλήσω, είναι ότι μπορούμε, είναι μύθος το ότι δεν μπορούμε όταν έχουμε κάποια παραπάνω κιλά να φορέσουμε ανοιχτόχρωμο. Μπορούμε να φορέσουμε ανοιχτόχρωμο, έχουμε όλο το δικαίωμα, αρκεί να βρεθεί το κατάλληλο ύφασμα. Βέβαια. Το συγκεκριμένο ύφασμα λοιπόν σας δίνει την ευκαιρία να το φορέσετε, να είναι το ανοιχτόχρωμο παντελόνι που θέλετε για να συνδυάσετε, να ξεφύγουμε από το μαύρο τώρα το καλοκαίρι, αλλά να μην μαρκάρει, να σας κάνει το σώμα τόσο ωραίο όσο θα το φορούσε. Να το και δω λίγο πάλι. Έχουμε φέρει, να το δείξω και εδώ. Θέλω να σου πω το εξής, Νατάσα μου. Και ενώ το έχουμε φέρει με το συγκεκριμένο καφτάνι, καταλαβαίνεις ότι αυτό μπορεί να φορεθεί με ένα ρηκτό μπλουζάκι, μπορεί Βεβαίως. Να φορεθεί με πουκάμισο, μπορεί να φορεθεί με ένα άλλο στυλ. Παιδιά, είναι ελαστικό, είναι καταπληκτικό. Σε φαρδιά μπλούζα κτλ. Το οποίο δηλαδή Βλέπετε. Μπορούμε να το φορέσουμε με χίλια πράγματα. Έτσι. Δεν δεσμεύεις ένα ρούχο για να το βάλεις μόνο με αυτό από πάνω. Ως επίσης. Όμως είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό Βεβαίως. Το καταπληκτικό. Ναι, το οποίο και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι σημαντικό έχει, αυτό μπορεί να το βάλει και μία γυναίκα, ενώ εδώ το έχουμε συνδυάσει για μία γυναίκα πατελόνι. Με περισσότερα κιλά, μπορεί να το βάλει και μία γυναίκα δύνατη. Βεβαίως. Διότι μπορεί να το βάλει με ένα πολύ ωραίο σόρτς, μπορεί να το βάλει με ένα σκίνι παντελόνι. Θέλω να πω ότι οι επιλογές γίνονται έτσι που μπορούμε να καλύψουμε όλες τις γυναίκες. Τα πάντα. Όλες τις γυναίκες. Τους πάντες. Ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών. Όλες τις γυναίκες, θα έλεγα εγώ. Ναι, εντάξει, εγώ δεν θέλω να το πω αυτό. Δεν πρεσβεύεται ένα συγκεκριμένο στυλ γι' αυτό. Τα μελετάμε τα ρούχα πριν τα φέρουμε. Δηλαδή, κοιτάζουμε να είναι ρούχα τα οποία μπορεί, να μπορεί μια γυναίκα να μην πάρει ένα ρούχο και να κλειστεί μέσα στην ντουλάπα. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Δεν θέλουμε να γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Περίπτωση. Είναι ρούχο θα φορεθεί και με κάτι άλλο. Έτσι, αυτό ακριβώς. Θα αγοράσεις ένα για να έχεις πολλά. Και συνδυάζουμε, όπως έχουμε πει, μια πολύ καλή ποιότητα, που είναι πολύ σημαντικό. Εξαιρετικό, έχει και την ομορφιά πολύ, του, έχει την πολύ, πολύ καλό κόστος. Παγετίτσα, δεν είναι αυτό, ναι, παγετίτσα ναι, ναι, είναι ναι, αυτό. Ναι, τις παγέτες. Έχει το πολύ ιδιαίτερο μανίκι, είναι φαρδικά του, ούτως ώστε να το φέρεις με σώτς. Εγώ έχω πάθει πλάκα όμως και με το παντελόνι, το οποίο έχει τη ζωνούλα, το έχει εδώ αυτή την αλυσιδίτσα, την ωραία λεπτομέρεια. Παίρνετε κάτι το οποίο θα σας πηγαίνει, θα είναι το χρώμα που θέλετε. Είναι ένα εξαιρετικό ροζ μπαλ χρώμα μοναδικό που πάει με τα πάντα. Και είναι ότι είναι ελαστικό. Κάτω εντωμεταξύ είναι και στενό, που αυτό νομίζω ότι κολακεύει πάρα πολύ κολακεύει τη σιλουέτα, έτσι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι ειδικά φτιαγμένο για πιο μεγάλα νούμερα. Όμως, ό,τι και να πούμε, δεν είναι ικανό, δηλαδή, να δώσει την εικόνα που θα έχουν όταν θα έρθουν στο κατάστημα. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, οι κυρίες να έρθουν στο κατάστημα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένας υπέροχος χώρος στο κέντρο του Χαλανδρίου. Ουσιαστικά ένα σαν showroom, έτσι. Μας ξέρεις εσύ. Εγώ σας αγαπώ, έρχομαι συνέχεια. Μας ξέρεις εσύ. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος. Έχουμε το χώρο για να μπορέσουμε να κάτσουμε και να πάρει κάθε κυρία τις συμβουλές, να δούμε τα ρούχα, να προβάρουν τα ρούχα, να πούν και τις απορίες τους και οτιδήποτε τέλος πάντων θέλουν. Βεβαίως. Και να μπορέσουν να έχουν άποψη για το ύφασμα, να έχουν άποψη για την εφαρμογή και πώς μπορούν να είναι επάνω τους τα ρούχα. Και πώς μπορούν να προσαρμοστούν και πάνω τους. Μ' άρεσε πολύ και δηλαδή τα σημερινά τα ρούχα τα έχω λατρέψει. Πάντα μου αρέσουν. Τα σημερινά επειδή απευθύνονται ακόμα σε περισσότερο κόσμο γιατί είναι για όλες τις ώρες και παράλληλα είναι και πολύ συγκεκριμένα, νομίζω ότι κάνετε πάντα το θαύμα σας. Και μιλώντας για θαύμα, να δείξουμε και αυτό το εξαιρετικό ρούχο, το τρίτο κομμάτι που έφερε για σήμερα. Το τρίτο κομμάτι που έχουμε φέρει. Δείτε εδώ, κορίτσια μου, δείτε τι ωραίο αυτό που είναι. Αυτό είναι, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ότι είναι ένα απλό ρούχο, το οποίο είναι τόσο ιδιαίτερο πραγματικά όταν φορεθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει έναν καταπληκτικό συνδυασμό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να το δείξουμε ναι, εδώ. Ναι, βεβαίως. Καλύτερα, έχει καταπληκτικό συνδυασμό στα χρώματα. Αυτό πραγματικά μπορεί να φορεθεί από το πρωί στο βράδυ, βάζοντας μία σεγιονάρα το πρωί. Τίποτα, και είσαι άνετη. Εντάξει, και το βράδυ να βάλεις για να πας σε μία βραδινή εκδήλωση, ας πούμε, ένα πέδιλο ψηλό και βέβαια. Λοιπόν, μου φέρεις και αυτό βάζοντας, το φιλάρι, το συνδυάζει. Βέβαια. Και τι βέβαια ωραίο. Το συνδυάζω. Μεταξύ και βέβαια το συνδυάζω. Φιλάρι. Σκέψου λοιπόν αυτό το ρούχο, πώς τι ωραία που συνδυάζεται.
Και για βράδυ, για μια ωραία εκδήλωση. Για μια βραδινή έξοδο. Βεβαίως. Με ένα ψιλοτάκουνο πέδιλο και αυτό το μεταξωτό φουλάρι, γιατί αυτό θέλουμε να δείξουμε ουσιαστικά. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε να δείξουμε στις κυρίες, ότι αλλάζοντας κάποιο αξεσουάρ, πραγματικά μπορεί το ρούχο να μεταλλαχθεί εντελώς. Είδες λοιπόν πόσο έξυπνες επιλογές. Γι' αυτό σας αγαπώ, σας προτείνω και σας υποστηρίζω σαν γυναίκα 100%, μισό 1000%, διότι κάνετε μια γυναίκα ευτυχισμένη. Το ξαναλέω, έχει την ευκαιρία η γυναίκα σε εσάς να έρθει και να αγοράσει ένα ρούχο που θα το φοράει, δεν θα τη φοράει, και όχι μόνο θα το φοράει, θα της αρέσει, θα αισθάνεται όμορφα μέσα στο ρούχο. Μην ξεχνάμε ότι όλα ξεκινάνε από αυτό. Η ψυχολογία ξεκινάει όλα από αυτό. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, μα είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της εμφάνισης. Και είναι κάτι το οποίο το θέλουν όλες οι γυναίκες. Και εμείς πιστεύω ότι μπορούμε να τους καλύψουμε, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι και ο πιο σημαντικός μου ρόλος, ότι προσπαθώ τα ρούχα να έχουν και χαμηλό κόστος. Ακριβώς. Να έχουν ωραίες γραμμές, να ουσιαστικά να είμαστε στις τάσεις που υπαγορεύει κάθε εποχή και να κάνουμε ευτυχισμένες τις κυρίες. Σε πολύ καλές τιμές. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το πούμε. Σας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί οι τιμές οι οποίες θα βρείτε στην εταιρεία Illusions D αγγίζουν τις τιμές της χοντρικής. Μην φοβηθείτε, επειδή βλέπετε πολύ ωραία ποιοτικά ρούχα εκλεπτισμένα και σικάτα. Θα πάτε και δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Θα λέτε, είναι δυνατόν να άλλαξε εντελώς όλη μου τη φιλοσοφία, όλο μου το στυλ, να είμαι ένας άλλος άνθρωπος, μία άλλη γυναίκα, ακόμα πιο όμορφη, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιο λαμπερή και πιο ανοιξιάτικο καλοκαιρινή, μόνο με αυτά τα λίγα χρήματα, και θα αγοράζω ένα κομμάτι το οποίο θα μπορώ να το συνδυάζω με άλλο παπούτσι που θα το βρείτε και στην εταιρεία Illusions 2 όλα αυτά. Άλλο αξεσουάρ, άλλη τσάντα. Και θα έχετε αγοράσει ένα κομμάτι το οποίο θα ισοδυναμεί με 10 διαφορετικές εμφανίσεις. Αυτό μόνο από τις μεγάλες εταιρείες μπορείτε να το βρείτε, όπως είναι η δική σας, η δική μας πλέον. Να σας ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω. Μη σου μιλώ στο πληθυντικό, αφού μιλάμε έτσι κι αλλιώς τον Νικοβάτη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ πολύ να σε ευχαριστήσω. Χαίρομαι πολύ που κάθε εβδομάδα έτσι έχουμε την δυνατότητα και παρουσιάζουμε, να δείξουμε βέβαια τα υπέροχα αυτά ρούχα. Την άλλη εβδομάδα πάλι με κάτι διαφορετικό. Είμαστε κάθε εβδομάδα πλέον εδώ μαζί, έτσι κι αλλιώς. Οπότε κάτι διαφορετικό που θέλω οι φίλες μου να περιμένουν με αγωνία κάθε εβδομάδα, ναι, την ενότητά μας. Πραγματικά, γιατί είναι ιδιαίτερο. Δεν φαντάζονται τι ρούχα και τι επιλογές φέρνει συνέχεια η εταιρεία εδώ στην Ελλάδα. Ακόμα καλύτερα, Χαϊμαντέ 27α στο κέντρο του Χαλανδρίου. Βεβαίως, για να πάτε να δείτε τα πάντα και ακόμα περισσότερα, γιατί εδώ μέχρι 3 μπορούμε 11 χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξία μου. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.